Συνεχίζουμε με τη δημιουργία του παιχνιδιού παρατηρητικότητας και μνήμης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε τις εντολές για τη δεύτερη πίστα. Εδώ έχουμε τις δύο φιγουρίτσες μας, οι οποίες αλλάζουν ενδυμασία για 3 δευτερόλεπτα. Και όταν λοιπόν έχουν αλλάξει την ενδυμασία για 3 δευτερόλεπτα, μεταδίδουν μήνυμα προς αρχική φιγούρα 2. Αυτό θα το λάβει η Γουάντα. Όταν λάβω λοιπόν προς αρχική φιγούρα 2, τι θα κάνει? Θα πρέπει να ρωτάει πόσες ήταν οι ενδυμασίες που άλλαξε το κορίτσι και πόσες ήταν οι ενδυμασίες που άλλαξε το αγόρι. Πάω λοιπόν εδώ. Ρώτησε πόσες ενδυμασίες άλλαξε το κορίτσι. Ωραία, και περίμενε. Αντίστοιχα θα ρωτήσει και για το αγόρι. Κάνω εδώ ένα διπλασιασμό. Ωραία. Εάν πάρω εδώ απάντηση, θα θέλω και την απάντηση να είναι σωστή και του κοριτσιού και, που αφορά το κορίτσι, και την απάντηση που αφορά το αγόρι. Θέλω και τις δύο απαντήσεις. Επομένως, αν έχω εδώ μία απάντηση, την έχω OK. Αν πάρω από εδώ τη δεύτερη απάντηση, θα καλύψει την πρώτη. Η λύση μου σε αυτό είναι, και το έχουμε ξαναναφέρει αυτό το πρόβλημα, η απάντηση να καταχωρείται σε μία μεταβλητή διαφορετική κάθε φορά για να την έχω την απάντηση μέσα στις δύο μεταβλητές, μία για το κορίτσι και μία για το αγόρι. Επομένως, κάνω μία μεταβλητή εδώ, αυτή θα τη μετονομάσω ενδυμασίες κοριτσιού. Okay. Και θα δημιουργήσω και άλλη μία ενδυμασίες αγοριού. Okay. Ωραία. Τι θέλω λοιπόν εγώ? Δεν ανάγκη να φαίνονται. Η απάντησή μου θα καταχωρείται εδώ. Πόσες ενδυμασίες άλλαξε το κορίτσι? Βάλε την απάντηση στο ενδυμασίες κοριτσιού. Επίσης λοιπόν, πόσες ενδυμασίες άλλαξε το αγόρι, και την απάντησή σου του βάλτε στο ενδυμασίες αγοριού. Προσέξτε να φέρετε το όρισε και όχι το άλλαξε, έτσι. Ωραία. Κατά αυτόν τον τρόπο, και το έχουμε ξαναδεί, η απάντησή μας και τη μία φορά και την άλλη παραμένει μέσα στη μεταβλητή. Μία για το κορίτσι, μία για το αγόρι, και έχω και τις δύο απαντήσεις. Πότε θέλω να του πω μπράβο του παίχτη? Όταν και οι δύο απαντήσεις του είναι σωστές. Ιδαλλιώς θα κάνει πάλι τη δεύτερη πίστα. Επομένως, πάμε. Έλεγχος. Θα φέρω τη σύνθετη δομή επιλογής. Θέλω και οι δύο απαντήσεις να είναι σωστές. Άρα έρχομαι σε αυτό το και, το οποίο είναι ένα λογικό και. Αυτό εδώ ισχύει όταν είναι σωστή και αυτή η συνθήκη, και η πρώτη και η δεύτερη. Μαζί και οι δύο να ισχύουν. Άρα, όταν οι ενδυμασίες του κοριτσιού και όταν οι ενδυμασίες του αγοριού. Οι ενδυμασίες του κοριτσιού είναι 4, αν θυμάμαι καλά. Να τις δω λίγο. Πάω ενδυμασίες. 1, 2, 3, 4. Οκ. Και οι ενδυμασίες του αγοριού είναι 2, 4, 5. Αυτές είναι οι σωστές και αυτές θα πρέπει να παρατηρηθούν. Πάμε λοιπόν στην Γουάντα που τα έχει όλα. Ωραία. Άρα, εάν οι ενδυμασίες του κοριτσιού είναι 4, η αναπάντησή μας δηλαδή είναι σωστή. Πάμε εδώ. Ίσον. Είναι 4. Okay. Αυτό.
η απάντηση που αφορά τις ενδυμασίες του αγοριού να είναι 5. Τάκ. 5. Αν λοιπόν απαντήσουμε και στα δύο σωστά, τότε θα του βγει ένα μηνυματάκι. Πες. Μπράβο. Μπράβο. Είσαι παρατηρητικός. Ωραία. Αλλιώς θα κάνει. Πούμε λάθος. Να μην πω πάλι λάθος και το μπερδεύεται ίσως με την πρώτη πίστα. Θα πούμε κρίμα. Έτσι για να είναι διακριτό και κανέναν άλλο λόγο. Κρίμα. Δεν τα πήγες καλά. Ωραία. Και να ξαναπηγαίνει στην δεύτερη πίστα. Άρα, τι θέλω, μετάδοσε προς δεύτερη πίστα. Πίστα 2. Αυτό είναι. Ας το τρέξουμε έως τώρα να δούμε ίσως πιθανά λάθη ή αυλεψίες ή κάτι τέτοιο. Πάω σε πλήρη οθόνη. Ωραία, εδώ θα το κάνω σωστό. Ξέρω ότι είναι τρία τα θηλαστικά, για να με πάει και στην άλλη πίστα. Πάω στη δεύτερη πίστα για να δω. Πάω. Πήγα. Πάρα πολύ ωραία. Τα παρατηρώ. Ας το κάνω σωστό να το δούμε. Πόσες ενδυμασίες άλλαξε το κορίτσι? 4. Έχουν πει ότι είναι το σωστό. Πόσες ενδυμασίες άλλαξε το αγόρι? 5. Οκ. Okay. Μπράβο, είσαι παρατηρητικός. Ωραία, θα το ξανατρέξω άλλη μια φορά, κάνοντας λάθος. Να περάσω την πρώτη πίστα όμως. 3. Ωραία. Εδώ θα κάνω λάθος. Πόσες ενδυμασίες άλλαξε το κορίτσι? Ας πούμε 3. Στο αγόρι να αναβάλω το σωστό που είναι 5. Αυτό το και θα μου κάνει τη δουλειά. Κρίμα, δεν τα πήγες καλά. Ξανά πάλι. Ας κάνω το κορίτσι σωστό και ας κάνω το αγόρι λάθος. Βάλω 6. Κρίμα, δεν τα πήγες καλά. Να κάνω το σωστό. 4 για το κορίτσι. 5 για το αγόρι. Μπράβο, είσαι παρατηρητικός. Αυτό είναι. Είμαστε εδώ, οπότε θα σας ζητούσα με εσάς να κάνετε άλλη μία πίστα. Επομένως, σε αυτή την άλλη μία πίστα θα πρέπει, πότε θα πάει σε άλλη πίστα, εδώ. Όταν απαντήσει σωστά, θα πει μπράβο, είσαι παρατηρητικός, όπως το κάναμε και εδώ. Από την πρώτη πίστα προς τη δεύτερη. Άρα εδώ θα χρειαστείτε ένα μετάδοση προς πίστα 3. Αυτό είναι.